Σήμερα 7 Απριλίου, μέρα παγκόσμιας υγείας, προχωρήσαμε σε αυτή την πανελλαδική δράση για την υγεία, αναδεικνύοντας μέσα και από αυτή την πανδημία την ουσία του δημόσιου συστήματος υγείας. Ξεκινάω πριν από όλα λέγοντας το εξής. Καταγγέλουμε ευθέως αυτή τη στιγμή την Διεύθυνση Αστυνομίας Τρικάλων, διότι συναγωνιστές οι οποίοι προσπάθησαν να έρθουν στο χώρο να στηρίξουν αυτό τον αγώνα που δίνουμε όλες αυτές τις μέρες για τους ασθενείς μας, γράφτηκαν με πρόστιμο των 150 ευρώ και ζητάμε άμεσα να καταγγειλθεί αυτή τη στιγμή για όλους στους οποίους έγινε αυτό το πράγμα. Δεν θα σας περάσει αυτό που πάτε να κάνετε. Αυτή τη στιγμή στις τράπεζες και στα εργοστάσια και όλο αυτό τον καιρό και εδώ και στην Ιταλία και παντού συνοστίζονται, αρρωσταίνουν και πεθαίνουν σαν τα σκυλιά χιλιάδες εργαζόμενοι. Εκεί να πάτε να ψάξετε για να βρείτε παραβάτες. Τέρμα πια με την ατομική ευθύνη. Ζητάμε τον κόσμο να είναι δίπλα μας. Αλληλέγγυος, δυνατός, δεν τσιμπάμε στα δωράκια. Η αλληλεγγύη, η δύναμη του αγώνα είναι αυτή που θα νικήσει και όχι το καροτάκι του δώρου του Πάσχα και μετά το μαστίγιο. Φωνάζουμε αυτή τη στιγμή για μόνιμες προσλήψεις προσωπικού. Τώρα, άμεσα να προσληφθούν οι συνάδελφοί μας οι οποίοι έχουν ετηθεί θέσεων και είναι πάνω από 2.000 για τις περιβόητες 900 θέσεις που λιβανίζει όλο αυτόν τον καιρό το Υπουργείο Υγείας. Όλοι οι συνάδελφοι οι οποίοι ετήθηκαν, τώρα άμεσα να προσληφθούν στα πλαίσια της κρίσης. Δίνουμε καθημερινά αγώνα υπό αντίξιες συνθήκες σε ένα σύστημα υγείας το οποίο βρέθηκε σε έκτακτη ανάγκη και δίνουμε και αντιμετωπίζουμε μια πανδημία σε έκτακτη ανάγκη. Με υποστελεχωμένα τμήματα και κλινικές, με την παιδιατρική κλινική κουτσουρεμένη, με την πνευμονολογική κλινική κουτσουρεμένη, με τις παθολογικές κλινικές κουτσουρεμένες, με μετακινήσεις, με γιατρούς με μπλοκάκι, με κέντρα υγείας τα οποία δεν μπορούν πια να προσφέρουν τα στοιχειώδη την ίδια στιγμή που τα κυβερνητικά επιτελεία μιλάνε για ατομική ευθύνη και για περιορισμό στο σπίτι. Ποιοι αλήθεια παρακολουθούν όλους αυτούς τους ανθρώπους τους οποίους το Υπουργείο καλεί να μείνουν στο σπίτι αυτόν τον καιρό? Τι κάνουν οι ασθενείς μας εκεί τους οποίους τηλεφωνικά τους λέμε να μείνουν στο σπίτι? Συναγωνιστές, εμείς δεν θα σταματήσουμε εδώ. Με αίσθημα ευθύνης δίνουμε τη μάχη αυτή καθημερινά. Όμως τα παραμύθια τελείωσαν. Η ατομική ευθύνη και τα παραμυθάκια της κυβέρνησης έλαβαν τέλος. Από εδώ και πέρα ξεκινάν οι ευθύνες των κυβερνώντων. Και σε αυτό σας θέλουμε μαζί μας. Καλή δύναμη.